Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Δεν πρόκειται για δυστύχημα ή ατύχημα, πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το είχαν καταγγείλει οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, στους σιδηροδρόμους, το είχαν καταγγείλει το ΚΚΕ μέσα από το βήμα της Βουλής, το είχαν καταγγείλει συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ εδώ και μήνες. Είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές ευθύνες που υπάρχουν όλες. Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτό το ρόλο θα επιτελέσουμε από εδώ και πέρα. Διότι όσο υπάρχουν όπως σήμερα συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν, την ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία τα προσφέρει, τα διαθέτει στον 21ο αιώνα, όσο δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο, με σωστές εργασιακές σχέσεις, όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει παρακολούθηση της πορείας των υποδομών, συντήρηση αυτών των σιδηροδρομικών γραμμών, των σηματοδοτήσεων και τόσων άλλων, όσο υπάρχει η απελευθέρωση υπερηβόητη της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάτμιση του ΟΣΕ, του ΤΡΕΝΟΣΕ, σε συνέχεια και το ξεπούλημα σε ιδιωτική εταιρεία που προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση και να πληρώνουμε συνεχώς νέα θύματα. Προειδοποιούμε, πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και αυτές που είναι που πρέπει να αποκαλυφθούν εδώ και τώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Το όχι πια, η οργή, η αγανάκτηση του λαού μας που έχει ξεχυλήσει θα πρέπει να εκφραστεί και με πολιτικές επιλογές και με οργανωμένο αγώνα και πάλι διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δηλαδή την ανάπτυξη και την προστασία της ζωής και της ευημερίας του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των λίγων εταιριών.